Νοσοκομιακά είμαστε σχεδόν στα ίδια επίπεδα και το έχω ξαναπεί. Δηλαδή, μπορεί να φτάσουμε στους 60 και μπορεί να φτάσουμε και στους 90. Άρα, είναι ένα, δεν έχουμε πέσει πολύ κάτω από το όριο των 60, μια μικρή περίοδος, και δεν έχουμε ανέβει πάνω από 90. Το αντίστοιχο, ας πούμε, σημείο του καλοκαιριού που είχαμε μια καμπή, είχαμε φτάσει και τους 110. Αυτή τη στιγμή σήμερα έχουμε 80. Με μια ποσόστοση, στην Αργολίδα έχουμε 9, 4 και 5 στα 2 νοσοκομιάρους και Ναυπλίου, 13 στην Τρίπολη. Στη Σπάρτη έχουμε μια μικρή άνοδο, έχουμε 18 ενώ τις προηγούμενες μέρες, ενώ παρατηρείται μια μικρή μείωση στην Κόρυφο και στην Καλαμάτα, έχουμε 19 και 22, όμως 6 πολίτες μας είναι στη μέρα. Άρα τα νούμερα τα νοσοκομιακά, θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι σε ίδια σχεδόν επίπεδα, με μια λογική προς τα πάνω, όχι προς τα κάτω. Όμως παρατάφτα στο είπα αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή, είναι μια, ας πούμε, πίεση που την έχουμε ξαναδημετωπίσει. Το θέμα είναι κρίσιμο η ΜΕΘ, το γνωρίζετε στα λοιπά και σε όλα τα μέσα, είναι πόσες ΜΕΘ είναι ελεύθερες, τι μπορούμε να έχουμε από αυτές, γιατί μην ξεχνάτε, αυτή τη στιγμή στις μονάδες θετικής θεραπείας δεν πηγαίνουν μόνο οι COVID, πηγαίνουν δεκάδες άλλοι άνθρωποι που το έχουν ανάγκη, και δυστυχώς πάρα πολύ και κρίσιμη ομάδα είναι η γρήπη, η οποία πάλι έχουμε πολλές περιπτώσεις τα λοιπά που μπορούν δυστυχώς να καταλήξουν στη ΜΕΘ. Τώρα, σε επίπεδα της θνητότητας που παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή, είναι σχετικά λίγο στη γρήπη, είναι τα νούμερα, ας πούμε, κάπως καλά, με την έννοια ότι δεν παρουσιάζεται μια μεγάλη θνητότητα, που σημαίνει ότι να τα αντιϊκά, να οι θεραπείες, να πιθανότητα κάποια σχήματα που δίνονται πολλές φορές, συν το εμβόλιο, το οποίο το εμβόλιο της γρήπης έχει μια μεγάλη δυναμική, βοηθάνε κάπως και τα περιστατικά να είναι πιο ήπια και να μην έχουμε οδυνηρές συνέπειες. Στον COVID θα μου επιτρέψετε, τα πράγματα είναι σχεδόν τα ίδια με το παρελθόν. Όμως και πάλι η επιτήρηση έχει, υπάρχει ένα δίκτυο Sanitel, το οποίο είναι το δίκτυο το οποίο είναι στην Ευρώπη, που έχει πει να αλλάξουμε λίγο τους δείκτες. Γιατί σε εμάς, ξέρετε, οποιοδήποτε ουσιαστικά τελικά κατέληγε από COVID, τον ονομάζαμε COVID. Που πιθανότητα και με ένα απλό κρυολόγημα θα μπορούσε να καταλήξει ένας άνθρωπος που δυστυχώς είχε μεγάλα προβλήματα υγείας. Άρα χρειάζεται και εκεί πέρα ώστε να δούμε τελικά ποια είναι η πραγματική εικόνα και όχι η εικόνα η οποία μπορεί να είναι πλασματική και προς την κοινωνία αλλά και προς το μέγεθος εκτίμησης του COVID. Τώρα, προς τα εμβόλια, να ξέρετε ότι η επαναληπτικότητα είναι σε ένα συμπαθητικό βαθμό, όμως οι εμβολιασμοί έχουν πέσει. Δυστυχώς στον κόσμο, ξέρετε, υπάρχει και η λογική πλέον ότι να ακούμε, η Kraken, η καινούργια, ας πούμε, έτσι. Εμφανιζόμενη από την Κίνα, που έχει μια μεγάλη μεταδοτικότητα, περίπου 30% μεγαλύτερη από την Όμικρον, η οποία Όμικρον ήταν σχεδόν τριπλάσια από την Δέλτα. Άρα έχουμε μια πιο μεταδοτική παραλλαγή του ιού, η οποία σε λίγο θα μου επιτρέψετε, ήδη έχει έρθει στην Ελλάδα και κάποια στιγμή σταδιακά σιγά σιγά θα επικρατήσει. Η αλήθεια είναι ότι το εμβόλιο που έχουμε, που έπιανε σε πολύ μεγάλο βαθμό την Όμικρον, πιάνει λιγότερο την Kraken, όχι εντελώς όχι. Εκείνο όμως το οποίο παγκόσμια λένε είναι ότι όταν έχουμε κάνει το εμβόλιο, ακόμα και το επαναλαμβανόμενο, ότι το οποίο είναι και επικαιροποιημένο, ότι έχουμε πολύ λιγότερο βαριά συμπτώματα και πολύ μεγαλύτερη αντιμετώπιση της νόσου. Και βέβαια έχουν βοηθήσει πολύ και τα φάρμακα. Έτσι, ξέρετε ότι έχουμε πλέον πολλές μεθόδους αντιϊκών φαρμάκων και άλλων, ας πούμε, αντισωμάτων που μπορούμε να κάνουμε ένα κοκτέιλ, ας πούμε, λοιπόν, μπορεί να δώσουμε. Παρά τα αυτά, εγώ είμαι πάντοτε υπέρμαχος του εμβολίου, ειδικά στις, γιατί δηλαδή είναι καλό ένα φάρμακο και μάλιστα με τις ίδιες πολλές φορές λειτουργίες και μάλιστα λίγο πιο επιθετικά, όταν κάποιος μπορεί λιγάκι σίγουρα να έχει περιορίσει πολλά συμπτώματα και σε ένα βαθμό με συγχωρείτε και το εμβόλιο λέει δεν πιάνει το εμβόλιο. Το 50% ξέρετε πιάνει και παραπιάνει. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει σε πολύ μεγάλο ποσοστό που να είμαστε ενθουσιασμένοι ότι να το 80%. Και αυτό λιγάκι τον κόσμο, σύν αυτό που είχε δημιουργηθεί τον προηγούμενο καιρό, ότι γίνανε γρήγορα τα εμβόλια, ότι ξέρω εγώ υπήρχαν και μια παραφιλολογία και σενάρια συνωμοσίας ή οικονομικά συμφέροντα πολλές φορές που κρύβονταν. Κοιτάξτε, επιστήμονες είμαστε, δεν μπορούμε να αποκλείουμε τα πάντα, αλλά το θέμα είναι να βλέπουμε και την επιστήμη με τον σωστό τρόπο. Ο εμβολιασμός και στην γρήπη και στον κορονοϊό έχει θετικά αποτελέσματα. Στην γρήπη μπορώ να πω όλοι να πάνε, γιατί δεν έχουμε ανοσία στην γρήπη. Στον κορονοϊό έχει δημιουργηθεί μια μικρή ανοσία, η οποία δυστυχώς φεύγει και ξανάρχεται. Το ίδιο είναι και η γρήπη αν τη δούμε στον χρόνο. Χρόνο με χρόνο, όμως σε κάθε περίπτωση δεν έχουμε ανοσία στη γρήπη, γιατί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια κλειστήκαμε στα σπίτια μας, τον κορονοϊό είχαμε. Οπότε είναι πιο παρθένοι οργανισμοί και κυρίως θα μου επιτρέψετε παιδιά μικρά. Γιατί οι μεγαλύτεροι έχουμε περάσει, ξέρετε, ας πούμε γρήπη, μία, δύο φορές, τρεις, άλλος έχουμε κάνει άλλο το εμβόλιο, άλλος όχι. Ενώ τα μικρά παιδιά, να ξέρετε, είναι πολύ παρθένα και ειδικά μέχρι 5 ετών, έτσι πάντοτε με τον παιδίατρο, να μην δούμε περίεργα συμπτώματα, συνεργασία με τον παιδίατρό μας. Και να μην αφήσουμε κάποια πυρετό ή κάποια συμπτώματα στα λοιπά. Νομίζω ότι όλοι έχουν αγωνία με τα παιδιά
Και στους ηλικιωμένους δεν το συζητώ, όλοι να κάνουν στα λοιπά το εμβόλιο, το οποίο πολλές φορές, ένα άλλο, γρήγορα το λέω, κάνουν όλοι ένα εμβόλιο, ξέρετε, στην αρχή. Λένε μετά, αχ, θα πέσει η γρήπη. Η γρήπη δεν πέφτει. Η γρήπη έρχεται Φεβρουάριο και Μάρτιο και είναι, τι να σας πω, στα κέφια της. Το εμβόλιο δυστυχώς πολλές φορές, αν το έχουμε κάνει νωρίς και αν το έχουμε κάνει Δεκέμβρη, θέλει επαναληπτικότητα. Οπότε και αυτό είναι πάλι προς τον κόσμο να έχει, ας πούμε, μια εγρήγορση προς αυτό, σε συμβουλή με τον γιατρό του και στα φαρμακεία. Οπότε να υπάρχει, ας πούμε, μια άμυνα, μια θωράκιση. Τώρα με τα σχολεία που μου είπατε, κοιτάξτε να δείτε. Τα σχολεία σίγουρα στην αρχή, να ξέρετε και πάρα πολλά παιδιά δεν πήγαν στα σχολεία στην αρχή. Υπήρχε, ας πούμε, λίγο μειωμένος πληθυσμός, περίπου της τάξης του 5 με 10%. Μετά δεν έχουν εμφανιστεί πραγματικά αυτή τη στιγμή στον πληθυσμό να δούμε μια έξαρση, παρόλη την επιστροφή στα σχολεία. Μπορούμε να πούμε ότι ναι, υπάρχει ένα πικ της τάξης του 10% αναμενόμενο, το οποίο δεν έφτασε όμως σε σημεία, ξέρετε, να σας πω 30% και να βλέπεις να λείπουν τμήματα ή όχι. Όμως, προσέξτε, το παρακολουθούμε όμως και το φαινόμενο, γιατί μια εβδομάδα πήγαν τα παιδιά, να το δούμε και τις επόμενες δύο εβδομάδες, να έχουμε λίγο πιο. Αλλά σίγουρα δεν ήταν, ας πούμε, το κακό που περιμέναμε, ήταν τα πράγματα πιο ήπια. Η καθημερινότητά μας, νομίζω εγώ, θα πρέπει να έχει ένα μείγμα μιας προφύλαξης όπου μπορούμε. Δηλαδή το να αερίζουμε τους χώρους, το να πλένουμε τα χέρια μας, το να κρατήσουμε κάποιες αποστάσεις και κυρίως σε άτομα που έχουν πολύ σημαντικά προβλήματα, τα οποία θα πρέπει να τα προφυλάσσουμε ούτως ή άλλως. Και από την άλλη, την ίδια στιγμή που προφυλασσόμεθα, να αφήνουμε και λίγο τον εαυτό μας, γιατί αλλιώς, με συγχωρείτε, κακώς πάμε εκεί πέρα που πάμε. Νομίζω ένα καλό μείγμα αυτών των πραγμάτων, με κάποια, ας πούμε, σχολαστικότητα κάποια στιγμή, μια φορά τη βδομάδα, 10 μέρες να κάνουμε ένα τεστ, ή αν δούμε κάποια συμπτώματα, για μια-δυο μέρες να κρατηθούμε ή να φορέσουμε τη μάσκα μας, νομίζω ότι είναι απόλυτα. Ξέρετε τι σημαντικό είναι αυτό που λέω. Αν αυτή τη στιγμή δηλαδή κάνουμε αυτά τα 5 πραγματάκια, μην φτάσουμε στα άκρα, θα δούμε ότι. Γιατί και από μόνος είδατε στην Κίνα δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα, δηλαδή τραγικά ήταν τα αποτελέσματα. Αν κάνουμε όμως αυτά τα 10, σας λέω, τα λίγα πράγματα, μπορεί να έχουμε αποτελέσμα της τάξης του 70%. Δεν είναι και λίγο. Άρα, ήπιες καταστάσεις, με σεμνότητα, όχι αυτό που είπα στα εμβόλια, τις αποστάσεις μας, τη μάσκα όπου πρέπει, ψυχισμό όσο μπορούμε καλό και όπου μπορούμε σε ανθρώπους που έχουν πραγματικά προβλήματα, σεβασμό σε πολλά πράγματα πλέον. Έτσι.